Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Ζουράρη. Κύριε Ζουράρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι είστε... έχετε σπουδάσει στη Γαλλία. Οπότε, έχω διδάξει. Έχετε διδάξει στη Γαλλία. Έχω διδάξει. Έχετε διδάξει. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια έτσι, αποτίμηση της κατάστασης αυτή τη στιγμή που γίνεται στη Γαλλία. Μιας και είστε γνώστης της γαλλικής πραγματικότητας. Η Γαλλία είναι η δευτεροπατρίδα μου. Την αγαπώ περίπου όσο αγαπώ και την Ελλάδα, η Γαλλία. Και γι' αυτό σου λέω ότι η αγαπημένη μου Γαλλία, η Γαλλία όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Όπως οι Αμερικάνοι με τους πύργους. Θυμούμε όταν πριν από 25 χρόνια είχα πάρα πολλούς φοιτητές, οι οποίοι ήταν Γάλλοι πολίτες, νεαροί φοιτητές Γάλλοι, που όμως ήταν αλγερίνικης καταγωγής ή μαροκινής καταγωγής, ή από τις μουσουλμανικές ή από την Τινησία, γιατί οι μαύροι ακόμη και οι μαύροι από τη Μαύρη Αφρική, ακόμη και αν ήταν μουσουλμάνοι, είναι άλλος πολιτισμός, ο μαύρος πολιτισμός. Έβλεπα λοιπόν το εξής, παιδιά που ήταν γεννημένα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Εγώ δίδασκα στο Παρίσι 8, στο Πανεπιστήμιο Πολιτική Θεωρία. Και έβλεπα το εξής. Ενώ έχουν γεννηθεί εκεί, δεν ξέρανε καμία άλλη αραβική γλώσσα. Δεν ήταν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Ήταν, ξέρω εγώ, σκεπτικές ή αγνωστικιστές. Σε μερικά από αυτά, σε μερικούς από αυτούς τους φοιτητές μου, υπήρχε ένα απίστευτο μίσος εναντίον της Γαλλίας. Γιατί? Λόγω του απεικιοκρατικού παρελθόντος της μεγάλης Γαλλίας των Γαλλικών Επαναστάσεων. Αυτό το τραγικό συναμφότερο της Γαλλίας, η οποία ταυτόχρονα δίδαξε την ελευθερία στον δυτικό κόσμο με τις γαλλικές επαναστάσεις και ταυτόχρονα υπήρξε μια μεγάλη απεικιοκρατική δύναμη κτηνόδους λειτουργίας, όπως η Αγγλία, όπως η Ολλανδία. Και έβλεπα τη διαφορά, το πώς εφέροντο αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές μου, οι Γάλλοι φοιτητές, επαναλαμβάνω, μουσουλμανικής καταγωγής, πώς μου φερόταν σε μένα που ήμουν Έλληνας και στους συναδέλφους μου που ήταν Γάλλοι. Τελείωσε. Σαν να ήμουν δικός τους. Μάλιστα. Βλέπεις λοιπόν, αυτά τα πράγματα κρατούν πάρα πολύ. Είδα τώρα το εξής. Από τους 150 νεκρούς που έχουν και 300 τραυματίες, 14 τουλάχιστον είναι οι μουσουλμάνοι αυτοί, πώς λένε αυτοί, οι αυτοκτονήσαντες, οι οποίοι ήταν ζωσμένοι με τα πυρομαχικά και εξεράγησαν. Όμως το Γιαμπουδάκι, τον Γερογιαμπουδάκι, ας πούμε, στο Αρκάδι που το γιορτάζαμε προχθές, μαζί με τον ηγούμενο του Αρκαδί, όταν αποφάσισε να βάλει το δαβλί στο μπαρούτι και να συμπαρασύρει 2.000 Αιγυπτίους στρατιώτες και Τούρκους μαζί με 1.500 δικά μας γυναικόποδα, πώς μπορούσες να το σταματήσεις? Κύριε Ζουλάρη, δηλαδή θα μπορούσαμε να τους δούμε και σαν ήρωες? Δηλαδή αυτοί έχουν ένα είδος ηρωισμού αυτή τη στιγμή? Λέτε κάτι τέτοιο? Εντελώς. Ναι. Έχουν ένα είδος. Με τη μόνη διαφορά, ο κύριος ο οποίος αναφέρατε που έγινε ήρωας, πήρε μαζί του κάποιους ανθρώπους που ήταν στρατιώτες προφανώς, έτσι. Δεν ήταν άοπλοι, ήταν στρατιώτες, ήταν εμπόλεμη κατάσταση. Βέβαια, είναι. Έχει μια διαφορά, ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή, όταν ένας... Δεν έχει διαφορά, λέτε. Γιατί είναι πόλεμο, δεν έχει διαφορά, διότι ο άλλος είναι η άμυνα του αδυνάτου απέναντι στον ισχυρό. Mm-hmm. Ο ισχυρός είναι αυτή τη στιγμή η απεικιοκρατική Γαλλία. Και στο λέω εγώ με πόνο ψυχής. Ναι, καταλαβαίνω. Σου λέω, δεν μπορείτε να φανταστείς πόσο Γάλλος είμαι. Mm-hmm. Εγώ. Μαζί με πολλές φορές, να σου πω ένα πράγμα. Όταν για πρώτη φορά, το θυμάμαι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όταν αγωνίστηκε η Ελλάδα με τη Γαλλία, ανακάλυψα ότι δεν ήξερα ποιος ήθελε να νικήσει για κάτι δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Καλά, αυτό είναι εντάξει προσωπικό σας θέμα, κατανοητό, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό, αυτά είναι κοινωνικά θέματα. Δηλαδή το ότι οι Γάλλοι φοιτητές μου ισλαμικής καταγωγής, γεννημένοι στην Γαλλία, απολύτως εκγαλισμένοι, χωρίς να έχουν ούτε μια αραβική γλώσσα να ξέρουν, χωρίς να είναι μουσουλμάνοι, έτρεφαν μίσος κατά της Γαλλίας, αυτό δεν είναι. Είναι κοινωνικό και πολιτικό και πνευματικό. Δεν είναι ατομικό ζήτημα. Δηλαδή πιστεύετε ότι όλο αυτό το πέρα εκπορεύεται από το απεικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας, όχι από σύγχρονες πολιτικές που έχει εφαρμόσει ή γιατί είναι απλά μια δυτική χώρα? Όχι, αντιθέτως. Κοίτα, υπάρχει μια αποτυχία της Γαλλίας στη λεγόμενη εντεγκρασιόν ή ασιμιλασιόν, όπως λένε, ενσωμάτωση ή αφομοίωση.
Δηλαδή, αλλά εκεί είναι και ταξικό φαινόμενο και κοινωνικό, δηλαδή η φτωχολογιά της περιφερίας στο Παρίσι. Εγώ δίδασκα σε μια banlieue. Το Πανεπιστήμιο ήταν εντελώς πολυτελείας, αλλά το είχαν βάλει επίτηδες στο Σαντενί, που ήταν και η έδρα των βασιλιάδων της Γαλλίας, και ήταν μάλιστα κομμουνιστικός δήμος, ο οποίος είχε εξαιρετική παρέμβαση υπέρ των μουσουλμάνων της περιοχής. Το δε γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας είχαν παίξει, οι Γάλλοι σύντροφοί μου είχαν παίξει τη ζωή τους κορώνα γράμματα, γιατί βοηθούσαν μεταφέροντας βαλίτσες με εκρηκτικά υπέρ του FLN, υπέρ του ΕΑΜ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Αλγερίας, παίζοντας τη ζωή τους γράμμα και κινδυνεύοντας να του φεκιστούν από τη Γαλλία οι Γάλλοι κομμουνιστές, διότι τότε υπήρχε ίσχυε, ήταν πόλεμος στη Γαλλία και ίσχυε και η ποινή του θανάτου στη Γαλλία. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά πράγματα. Η Γαλλία πληρώνει το απεικιοκρατικό του παρελθόν και βεβαίως τον πόλεμο τώρα στη Σύρια, που είναι φυσικά πρωτοβουλία των Αμερικανών. Αλλά αυτό είναι άλλη. Είναι δευτερογενές. Όπως το ότι ουσιαστικά η Γαλλία τα τελευταία 20 χρόνια έχει ταυτιστεί με την αμερικάνικη πολιτική σε αυτές τις χώρες, είναι επίσης καταστροφικό. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε εμείς, δηλαδή. Προβλέπετε ότι υπάρχει και συνέχεια? Δικιά σας εκτίμηση. Μα δεν τα βλέπετε. Μαζί με τους νεκρούς τους για την ώρα. Δεν λύνεται αυτό το... για να πέσει λίγο αυτό το πράγμα, σταδιακά πρέπει ταχύτατα να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, να επανέλθουν οι Σύριοι, να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα εκεί, να συνετίσουν τους Εβραίους ώστε να αναγνωρίσει το Ισραήλ την κράτος της Παλαιστίνης και να μην ταλαιπωρεί και να μην βασανίζει τους Παλαιστινίους ως νέα απεικιοκρατική δύναμη το Ισραήλ εκεί, γιατί αλλιώς με το Παλαιστινιακό ανοιχτό και με το Συριακό ανοιχτό, οι πρώην απεικιοκρατικές χώρες, η Αγγλία και η Γαλλία και η Ρωσία, που έχει 25 εκατομμύρια μουσουλμάνους, ειδικά στα νότια της μέρη, πριν από 2 χρόνια στο μετρό στο Λονδίνο δεν είχαν 100 νεκρούς. Στο Λονδίνο. Οι Ρώσοι πριν από 6-8 μήνες στο μετρό τους δεν είχαν τόσους 100 νεκρούς. Ορμόμενος από αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να λήξει το Συριακό, θεωρείτε, βασικά ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι μεταβολές που θα υπάρξουν στην κατάσταση στη Συρία τον επόμενο καιρό? Η μόνη περίπτωση είναι να συμφωνήσουν όλοι μαζί εκεί, διότι με τους βομβαρδισμούς που κάνουν οι Ρώσοι μπορεί να ανακαταλάβουν οι Συριακές δυνάμεις του Ασάντ, να ανακαταλάβουν το Χαλέπι και ίσως ακριβώς και κατάλαβαν οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι με την ανοησία τους, ειδικά οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν τον πόλεμο πριν από 4 χρόνια. Ή μία ναυτική βάση είχε η Ρωσία εκτός Ρωσίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 1000 βάσεις εκτός αμερικανικού εδάφους. Μία είχε, στη Λατάκια και στην Νταρσό, αυτή που είναι τώρα η αεροπορία τους. Και ήθελε να εκδιώξει από την ναυτική βάση τους Ρώσους. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Σαντάμ. Ο Σαντάμ ήταν ένας ολιγαρχικού τύπου, ας πούμε, τυραννίσκος, όπως είναι όλα αυτά τα καθεστώτα. Σε πληροφορώ, ας πούμε, τον Σαντάμ, θυμάστε τον ξεχάσαμε. Τον Σαντάμ Χουσέιν, στα 22 χρόνια που είχε κυβερνήσει με μια διακοπή, είχε σκοτώσει όλους και όλους, άντε να κάνουμε έτσι κανιβαλικού αυτού, είχε σκοτώσει 25.000 Ιρακινούς. Τους Κούρδους με τα αέρια στους βάλτους κάτω του Τίγρη και του Εφράτη, κάτω στη νότια θάλασσα, και λίγο επάνω τους Κούρδους. 25, μέσα σε 3 χρόνια οι Αμερικάνοι με την επέμβαση τους είχαν 500.000 νεκρών, ο Σαντάμ στα 23 χρόνια είχε 23.000 νεκρούς και κάποια ηρεμία. Ως Σουνίτς εκεί είχε δώσει και προνόμιο στους άλλους, τρώγανε όλοι μαζί από τα πετρέλαια. Οι Αμερικάνοι για να φάνε τα πετρέλαια και να φάνε τα πολύτιμα αυτά, γιατί θυμάστε ότι η πρώτη ταξιαρχία Αμερικάνικη πήγε στο μουσείο και κατέκλεψε τον μέγα πολιτισμό των Βαβυλωνίων και των Ασσύριων και πήγαν στους ιδιώτες της Χαλιμπάρτον στην Αμερική. Λοιπόν, η Αμερική με την επέμβαση στο Ιράκ για να φέρει, λέει, τη δημοκρατία, είχε 500.000 νεκρών, 4 εκατομμύρια προσφύγων και διαλυμένο το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία. Αυτά είναι η απεικιοκρατία, αυτά κάνει ο ιμπεριαλισμός. Μάλιστα. Έτσι. Και κινδυνεύουμε κι εμείς τώρα από σπόντα
να είμαστε και εμείς τμήμα της φρίκης αυτής. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι παραδοσιακά έχουμε καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Ευτυχώς. Ευτυχώς 4 πρεσβυγενή τα πατριαρχία μας που είχαμε στην... Τις προάλλες πριν από 15 μέρες ο Κοζιάς είχε κάνει μια σύσκεψη με... είχε φέρει μουφτίδες αυτούς και τα λοιπά και, και μάλιστα μίλησα και αυστηρά εγώ και στον Ιερώνυμο τον δικό μας, γιατί ξαφνικά τον λέει ντρέπομαι, λέει, που δεν έκανα παραπάνω πράγματα που ανήκω στην Ελλάδα και στην πολιτισμένη Ευρώπη. Και λέω ποιος μαλάκας του έγραψε το λόγο του Ιερώνυμου, του πάση της Ελλάδος. Διότι δεν μπορεί να είσαι απέναντι σε Άραβες. Έπρεπε να δεις τα μούτρα των Αράβων και όχι των θρησκευτικών τους ηγετών, των πολιτικών ηγετών, αυτοί με τις κελιμπίες και τα λοιπά, των στρατιωτικών, που ήταν Άραβες αξιωματούχοι. Τα μούτρα που έκαναν τους έδειξε η ελληνική τηλεόραση όταν μίλησε ο Ιερώνυμος για την πολιτισμένη Ευρώπη. Δεν μιλάς για πολιτισμένη Ευρώπη απέναντι σε έναν Άραβα. 1000 χρόνια τους ταλαιπωρούν. Έχουν φάει παιδιά τα γερμανικά στρατεύματα στην Τρίτη Σταυροφορία, παιδιά Αράβων, σε όλες τις μπαλάντες τις αραβικές, όλες οι μπαλάντες μιλάνε για τη φρίκη όταν μπήκαν στο Χαλέπι. Τα γερμανικά στρατεύματα της Δευτέρας Σταυροφορίας, για να καταλάβουν την Ιερή Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Ο Σαλαντίν όταν την ανακατέλαβε, ο μέγας Σαλαντίν, ο Κούρδος, ο Σαλαντίν, δεν πείραξε ούτε μία τρίχα από τους Ευρωπαίους που ήταν εκεί, τους έδωσε δυνατότητα με λεφτά, πορεία και πλοία για να φύγουν στην Ευρώπη. Όταν μπήκανε οι Σταυροφόροι, σφάξανε όλους τους μουσουλμάνους όταν μπήκαν στην Ιερουσαλήμ. Τους έσφαξαν όλους. Οι Βυζαντινοί δεν το είχαν κάνει ποτέ, οι Έλληνες δηλαδή. Εμείς δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Έγινε κύριε Ζουρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Αυτά. Καλά. Focus 103,6.